φαινόταν ότι ήταν μια τεράστια δυσκολία στην εννόηση. Όχι, δεν είχε το. Εσωτερικής αναδιοργάνωσης. Απόφασης, ναι. Μην το πάρετε ότι είμαστε τόσο σκληροί και δύσκολοι. Άρα δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση. Απλώς το θέμα, επειδή μας ενδιαφέρει, νομίζω όλους, γιατί από τη στιγμή που είμαστε ζωντανοί και δεν είμαστε στα πρόθυρα του θανάτου, βέβαια μπορεί και μερικοί να είναι, αλλά ας πούμε ότι αυτοί που δεν το ξέρουν, θεωρούμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε μερικές δυσκολίες. Άρα το πρώτο πράγμα που θέλω για να θέσω ένα πλαίσιο είναι να θυμάστε ότι μόνο οι νεκροί δεν έχουν προβλήματα. Αυτό φαίνεται να μην το έχουν εντοπίσει πολύ στο τομέα της ψυχολογίας. Και μερικές φορές η διατήρηση του προβλήματος λέγεται ζωή. Να σηκωθώ, θα με ακούν πιο ρουκά. Να μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Οκ, άρα έχουμε πρώτα ένα θέμα με τον ήχο. Ωραία. Άρα το θέλετε ανθρώπινο, χωρίς μικρόφωνο, αλλά πιο δυνατά. Μπορείτε. Μπορώ. Τέλεια. Μπορώ. Θα γίνει και αυτό. Άρα, λέω λοιπόν ότι η διατήρηση του προβλήματος μπορεί να είναι η επίλυσή του. Τώρα βλέπω μερικοί σημειώσεις, λένε αυτό άμα το σημειώσω πρέπει να φύγω μετά. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι έχετε προσέξει ότι μερικοί άνθρωποι, ειδικά π.χ. οι γιατροί, ίσως να μην έχουμε πολλούς γιατρούς εδώ για να μην πάθουν κάτι. Κατάλαβα, μερικοί θα πάθουν κάτι. Οι γιατροί, είσαι μακριά από τη σύνταξη, δεν είναι ανησυχικό. Όταν βγαίνουν στη σύνταξη, πολύ συχνά πεθαίνουν. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει στατιστικά, είναι πολύ εντυπωσιακό. Άρα, βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του επαγγέλματός σας, σας λέτε όταν θα μπω στη σύνταξη θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά από δύο μήνες σύνταξης, πήγαν σε πιο μακρινό ταξίδι από ό,τι νόμιζα. Αυτό, άμα το αναλύσετε ορθολογικά, το γεγονός ότι γίνεται τόσο συχνά, κάτι θέλει να φύγει. Και αυτό που μπορούμε να πούμε, για να είναι καλό για τους γιατρούς, είναι ότι όταν βοηθάνε. Δεν προλαβαίνουν να πεθαίνουν. Διότι πρέπει να αντιμετωπίσουν κάτι πιο επίγον από τον άλλον. Άρα φανταστείτε, ας πούμε, την ώρα που ο άλλος είναι σε μια κατάσταση κρίσιμη, σας λέτε, πω, κουράστηκα, πω, σπίτι. Να σας πω, ασθενείς, μήπως μπορεί να περιμένετε λίγο, ας πούμε, ένα τέταρτο μέχρι να ζήσω κι εγώ. Άρα, άμα σκεφτείτε, μάλιστα είναι τόσο χαρακτηριστικό όσο αφορά τους γιατρούς, είναι ότι οι γιατροί δεν μπορούν να δουν κανονικό άνθρωπο. Βλέπουν απλώς ασθενείς που αγνοούν ότι είναι ασθενείς. Γιατί άμα το ψάξουν λίγο, σίγουρα κάτι θα βρουν. Αυτό για μένα μου θυμίζει λίγο την αστυνομία. Αν σας ρωτάει κάτι η αστυνομία, λέτε με τι έκανα. Κάτι θα έκανα λίγο. Δεν μπορεί να είσαι εντελώς νόμιμος συνεχώς. Ειδικά η αστυνομία στην Ελλάδα, το καταλαβαίνετε με τον τρόπο που παρκάρουν οι ίδιοι. Ότι αποκλείεται να πιστεύουν ότι όλοι μπορεί να είναι νόμιμοι. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν συνεχώς ανθρώπους, τους οποίους συνεργάζονται για να βρουν μια λύση, μερικές φορές είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσουν μια ζωή. Και αυτός ο τρόπος μπορεί να μας δώσει και μια ιδέα, άλλη, πιο γενικευμένη, είναι ότι η οντολογία από μόνη της είναι καταδικασμένη να μας οδηγεί στο θάνατο. Η οντολογία που έχει ενσωματώσει τελειολογία, επειδή το έργο είναι πιο σημαντικό από τη ζωή, μας επιτρέπει να ζήσουμε. Δηλαδή ένας, όπως έλεγα, ας αρχίσουμε τους γιατρούς, ένας γιατρός θα μπορούσε, ας πούμε, στο τέλος της καριέρας του να δει πόσα άτομα έχει σώσει. Αλλά μετράτε πόσα έχει σώσει και πόσα πέθαναν και είναι αυτός του. Λέω λοιπόν ότι το θέμα της δυσκολίας πρέπει πρώτα να σκεφτούμε πώς το αντιλαμβανόμαστε. Άρα μία δυσκολία, θα πάω τώρα τις αντικειμενικές δυσκολίες, εντάξει, όχι τις ψυχολογικές που μπορεί να προέρχονται μόνο και μόνο από τον τρόπο τον δικό μας αντίληψης. Ενώ ο διπλανός του δείχνεται ακριβώς το ίδιο, γιατί δεν είναι δυσκολία. Άρα
θα πάρουμε προς παρόν τις δυσκολίες που και ο διπλανός, όταν θα το δει, θα πει είναι δυσκολία. Αλλά θα τις ονομάσω αυτές αντικειμενικές δυσκολίες. Μια αντικειμενική δυσκολία πρέπει να εντοπιστεί. Για να εντοπιστεί πρέπει να υπάρχει μια κρίση. Εσωτερική κρίση, όχι αυτή για την οποία σας μιλά. Εσωτερική κρίση, η οποία θα είναι ή δεν είναι δυσκολία. Και αν είναι, σε ποιο βαθμό είναι η δυσκολία. Άρα, εδώ είμαστε πριν την αξιολόγηση, είμαστε απλώς στην ύπαρξη της δυσκολίας. Άρα, η δυσκολία πρέπει να εντοπιστεί, πρέπει να υπάρχει μια κρίση και πρέπει βέβαια να υποστηριχθεί από μια νοημοσύνη η οποία να καταλάβει ότι είναι δυσκολία. Τώρα θα το πάρω αλλιώς. Άμα πάρετε ένα πολύ μικρό παιδί και βγει με το ποδήλατό του στον δρόμο, θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Απλώς δεν ξέρει σε πόσα δευτερόλεπτα θα είναι νεκρός. Ενώ εσείς, βλέποντας το παιδί με το ποδήλατο σε μία λεωφόρο, λέτε, θα στρίψει τώρα. Φαντάζεστε το παιδί, λεωφόρο, θα κάνει έτσι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι λίγο ακραίο, αλλά δυστυχώς έγινε σε έναν φίλο. Ήταν στη Γαλλία, να μην ανησυχείτε, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο όσο αφορά τα φανάρια. Βλέπω, ας πούμε, ότι το φανάρι είναι πορτοκαλί στη Γαλλία, γιατί υπάρχουν χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν χώρες που δεν ξέρουν ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχει πορτοκαλί, σταματάμε. Εντάξει, okay. Ενώ σε άλλες χώρες κάνουμε επιτάχυνση για να μην πέσουμε στο κόκκινο. Είναι θεώρημα φυσικής, ας πούμε, εντάξει, με την επιτάχυνση μπορεί και να αλλάξει το φάσμα. Άρα, σταματάει λοιπόν ο άνθρωπος για να περάσει μια κυρία και ο διπλανός του δεν σταμάτησε. Αυτός τώρα είναι γιατρός, όπως τον σκέφτηκα αμέσως, ο Ζουέλ, και την σκότωσε. Και το ερώτημα που είχε στο δικό του μυαλό είναι, άμα δεν την είχε αφήσει να περάσει και είχε περάσει μπροστά της, αυτή θα μπορούσε να περάσει. Και ο άλλος ήταν σταματημένος, περνάει αυτή και όλος έρχεται καθρωτά έτσι πάνω της. Και το ερώτημα που είχε το ψυχολογικό είναι αν ήταν ένοχος ή όχι. Αυτό τώρα είναι μια δυσκολία η οποία είναι αντικειμενική, γιατί νομίζω ότι ακόμα και αν την ακούσετε εσείς που δεν είστε στα μέσα, θα πείτε τώρα πώς το διορθώνεις. Άρα εδώ έχω ενσωματώσει ένα στοιχείο που είναι το μη αναστρέψιμο. Θα είναι πολύ χαρακτηριστικό στις δυσκολίες. Όταν έχετε μία εύκολη δυσκολία, είναι ότι ακόμα και να κάνετε λάθος, διορθώνετε. Εντάξει, άρα έχουμε το περίφημο try and error. Δοκιμάζω, μου βγαίνει λίγο λάθος, το ξαναδοκιμάζω. Τώρα φανταστείτε ότι δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε ένα τεστ προετοιμασίας και αυτό που θα κάνετε είναι το τέλος. Συμβαίνει. Εντάξει. Γι' αυτό είναι καλό σε αυτές τις αποφάσεις να έχουμε και κάποια αντίληψη στρατηγικής, όπως έχουμε και στα στρατηγικά παίρνια, με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Αγγίζω το κομμάτι, πρέπει να παίξω, το άφησα, έπαιξα. Δεν λέω, δεν θα παίξω. Άρα, δυσκολίες. Τώρα θα χρησιμοποιήσω και τους μαρκαδόρες, γιατί κάποιος θυσιάζει να πάει να τους βρει, αλλά... και θα βάλω και από τους μπλε για να είναι ένα σε εξάδα. Δυσκολία. Άρα θα το βάλουμε έτσι. Στα πρώτη φάση θα βάλω αυτή τη δυσκολία και αυτή τη δυσκολία. Εντάξει, θα είναι σαν κώδικας και θα είναι μια εύκολη δυσκολία. Και αυτή είναι εκεί που τα βλέπεις όλα ανάποδα. Αυτό είναι ανάδελφο. Άρα, στις εύκολες δυσκολίες, βλέπετε ότι έχω κάνει έναν μεγάλο διαχωρισμό. Ένα από τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσω είναι ότι εδώ δεν έχω αναστρέψιμη κίνηση. Μη αναστρέψιμη κίνηση. Δεν έχω. Το σημαίνει ότι όταν θα κάνω την κίνηση, θα κάνω την πράξη, μπορώ να τη διορθώσω. Άρα αυτό εδώ
θα είναι το ίδιο με την διόρθωση. Εγώ θα έχω, εδώ θα έχουμε ιός. Δηλαδή κάτι που σε έχει μολύνει με έναν τρόπο πιο δυνατό. Άρα, εδώ θα έχουμε λοιπόν μία αναστρέψιμη κίνηση ως χαρακτηριστικό στοιχείο. Άρα, χαρακτηριστικό στοιχείο τι σημαίνει για τη δυσκολία, δεν σημαίνει απαραίτητα θεμελιακό. Εντάξει. Άρα, θα το βάλω και εδώ για τα θεμέλια. Άρα, τα θεμελιακά στοιχεία είναι αυτά που παράγουν μία δομή η οποία έχει χαρακτηριστικά. Άρα, συνήθως το παράδειγμα που δίνω δεν είναι απλό, είναι ότι τα γυαλιά, για όσους φορούν γυαλιά, είναι μία δομή. Εντάξει. Άρα, έχετε το γυαλί, έχετε το σκελετό και έχετε κάτι το οποίο χρησιμοποιεί βέβαια τη βαρύτητα, τη μύτη σας και τα αυτιά σας. Άρα, πρώτα απ' όλα, αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά, γιατί μπορεί να έχουμε γυαλί το οποίο σιγά-σιγά να γίνεται πιο αφαιρετικό, δηλαδή γυαλί που είναι τσιμπημένο, βλέπετε, να. Μπορεί να έχουμε μόνο ένα γυαλί, όπως είχαν και παλιά, ή μπορεί να έχουμε έως φακούς. Θα μου πείτε, γιατί οι φακοί να θεωρούνται γυαλιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί όλα τα άλλα γυαλιά να θεωρούνται στην ίδια κατηγορία. Άρα, τα χαρακτηριστικά θα μπορούσε να ήταν αρχικά, έτσι όπως νομίζουμε, ο σκελετός. Όμως, τι είναι το θεμέλιο. Το θεμέλιο είναι η όραση του ανθρώπου που χρησιμοποιεί αυτά τα γυαλιά. Άρα, έχουμε ένα στοιχείο στο γυαλί, είναι η διόρθωση. Εντάξει, άρα δεν θα πω μοιοπία, περιστροπή κλπ. Θα το ονομάσω απλώς διόρθωση. Αυτή η διόρθωση είναι κατευθείαν το μάτι σας. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η πληροφορία που πήρατε από το μάτι σας, το οποίο θέλει να διορθώσει μια δυσκολία και έχει μεταφέρει τη δυσκολία στο γυαλί. Γι' αυτό έχετε το περίφημο παράδοξο του φορέα γυαλιού. Λειτουργεί και για τα κράτη, θα δείτε την αναλογία, είναι πού είναι τα γυαλιά. Για τα κράτη είναι ανάποδα. Είναι, έχουν πλούτο από κάτω και λένε πού είναι ο πλούτος. Και αυτοί βέβαια που βρίσκουν τον πλούτο είναι σας βάζουν τα γυαλιά. Λοιπόν, άρα προσπαθώ να σας πω ότι η δομή θα είναι όλα τα γυαλιά σας που έχετε. Θα έχετε δομικά στοιχεία, μερικά που θα είναι χαρακτηριστικά. Μπορεί για εσάς, ας πούμε, το χρώμα του σκελετού κτλ. Όταν είστε λίγο πιο ταξική η μάρκα, γιατί άμα δεν φαίνεται η μάρκα, τι το φοράς το γυαλί. Okay, το ξαναλέω αυτό γιατί είδα ότι εντόπισα μια κοινωνικότητα. Φανταστείτε τώρα ότι πάτε και αγοράζετε ένα σούπερ γυαλί από μια σούπερ μάρκα και όλος του λέει, άμα θες, σου κάνω ακριβώς το ίδιο γυαλί, σου βγάζω τη μάρκα και είναι το 1/10 της τιμής που πήρες. Θα δείτε ότι μερικοί δεν θα το πάρουν. Δεν είπα μερικές, να μην στοχοποιήσω, εντάξει. Γιατί αυτό είναι by default. Ενώ οι μερικοί βέβαια θα το σκεφτούν ειδικά αν αγοράζουν στη γυναίκα τους το γυαλί. Γιατί τι θέλει τη μάρκα, ας πούμε. Αλλά προσπαθώ να σας πω το εξής. Σιγά σιγά, όταν είμαστε σε ένα ταξικό πλαίσιο, η μάρκα πάνω στο γυαλί θεωρείται θεμέλιο. Και τελικά είναι σωστό. Για ποιο λόγο είναι σωστό? Διότι όντως διορθώνει το εγώ. Ναι. Γιατί όλος, επειδή φορά, δεν μην πω μάρκες τώρα και άμα δεν τα έχετε αυτά, θα πείτε γιατί δεν πήρα εγώ αυτό. Αλλά ας πούμε μάρκες, που είναι αρκετά σύνομες όσο αφορά τις σύλλαβες. Και έχουν πολλά αλφα διάφορα. Διορθώνει κάτι. Απλώς δεν είναι την όραση. Είναι μια εξελιγμένη όραση, είναι πώς βλέπει αυτός που έχει έλλειψη όρασης τον εαυτό του.
και πώς θέλει να τον βλέπει. Εντάξει. Άρα βλέπετε ότι μπορεί να περάσουμε από το χιούμορ και μετά σιγά σιγά να το κάνουμε πιο βαθύ και μετά να αναρωτηθούμε. Δηλαδή, φανταστείτε, πάτε να δείτε έναν ψυχολόγο, του λέτε: έχω γυαλιά, με ενοχλεί παρακολή και σας λέει: βάλτε γυαλιά μάρκα και είστε εντάξει. Και βάλετε γυαλιά μάρκα, φαίνεται εντάξει, και ξαφνικά λέτε: ευτυχώς που φοράω γυαλιά. Γιατί δεν μπορώ να το ενσωματώσω, ας πούμε, δίπλα στο μάτι. Οπότε νομίζω ότι εγώ θα το έκανα σαν διαφημιστικό. Εντάξει, φανταστείτε τώρα, σας δίνω ιδέες. Αλλά θα έχουν δημιουργηθεί εδώ. Ακούτε, ακόμα και αυτοί που έφεραν τους μακαρόνους. Θα βάλουμε μια γυναίκα για να είναι πιο όμορφη. Εντάξει, τη βλέπετε έτσι με κάτι μάτια, θέλω να φυλάει. Και δίπλα έτσι είναι γραμμένο η μάρκα. Αλλά πάνω στο δέρμα τη. Εντάξει. Εντάξει, θα το πω πιο βαθύ. Δίπλα η μάρκα είναι γραμμένο ανθρωπότητα. Δηλαδή, γιατί αυτοί φτιάχνουν καλύτερα μάτια. Δεν ακούμε. Θα το κάνω με τα αυτιά τώρα. Άρα, ξανά με τα αυτιά. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε ακουστικά. Εγώ προσαρμόζομαι, βλέπετε. Έχουμε λοιπόν ακουστικά, δεν ακούμε καλά. Όλος λέει, εγώ ντρέπομαι να φοράω ακουστικά. Και του λέτε, ως πάλιος, είναι ο ίδιος ψυχολόγος, του λέει, θα βάλεις ένα ακουστικό που θα φαίνεται η μάρκα του. Και τότε λέτε, ευτυχώς που κουφάθηκα για να τους κουφάνω με τη μάρκα μου. Άρα, ξαναλέω λοιπόν το άλλο, το διαφημιστικό, είναι ότι αν σκεφτείτε ότι μερικοί από εσάς βάζουν τατού, για να εξηγήσουν ότι αυτό που έχει κάνει η ανθρωπότητα δεν είναι τέλειο. Αν το διορθώνουν, κατά την άποψή τους. Λέω λοιπόν, θα είναι καλό να βάλετε τατού που βγαίνει. Και μετά μπορεί να εξελιχθείτε και να πείτε τι είναι αυτή η ιδέα που έχω βάλει πάνω. Ενώ άμα έχετε βάλει το άλλο, βλέπετε τη μύτη από το δέλτα, θα χωθεί βαθιά μέσα σας, θα σας βάλει βαρέα μέταλλα και έχετε ένα πρόβλημα όταν θα το αλλάξετε. Άρα, άλλο δομή, άλλο θεμέλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι τα θεμέλια ανήκουν στην υποδομή. Εντάξει. Άρα εδώ θα μιλήσουμε για υπό. Άρα δομή, υποδομή και υπερδομή, για την οποία δεν μιλήσα ακόμα. Τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι είπα κάτι αυτό. Άρα αυτό εδώ θα είναι μία υποστήριξη. Και αυτό που μπορεί να είναι καινούριο για εσάς, αυτό εδώ θα είναι μία υπερστήριξη. Να το πείτε τι είναι υπερστήριξη σε σχέση με την υποστήριξη. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η υποστήριξη είναι μία μορφή βοήθειας. Τώρα, αν η υπερστήριξη είναι μία μορφή βοήθειας, θα εξηγήσω για ποιο λόγο το βάζω με αυτόν τον τρόπο. Η υποστήριξη είναι ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα, ζητάει βοήθεια, τον βοηθάτε. Τώρα, μιλάτε με κάποιον, αυτός δεν ξέρει ότι έχει το πρόβλημα, τον βοηθάτε χωρίς να το ζητήσει και διορθώνετε αυτό που δεν ζήτησε. Δηλαδή δεν σας ζήτησε κάτι το ειδικό. Άρα εδώ, γιατί είναι η υπερστήριξη, διότι έχετε εντοπίσει το πρόβλημά του χωρίς να έχει έρθει γι' αυτό. Άρα εδώ και εδώ. Σαν πλαίσιο, εδώ θα είμαστε στο πλαίσιο της παρηγοριάς. Στην κατώτερη περίπτωση. Εντάξει. Άρα εδώ το λέω πάντοτε ετυμολογικά. Εδώ λοιπόν θα έχουμε τη συμπάθεια. Εντάξει. Και εδώ θα έχουμε την ετυμολογική, προσέξτε, εμπάθεια, όχι την εκφυλισμένη έννοια που έχουμε τώρα, την εμπάθεια με την καλή έννοια, δηλαδή, όπως το έχετε στα αγγλικά και στα αραβικά, η ικανότητα να νιώθω πώς νιώθει ο άλλος, χωρίς όμως να μου το λέει. Ενώ η συμπάθεια είναι η ικανότητα να υποστηρίζω τον άλλον εφόσον μου είπε πώς νιώθω. Νιώθω χάρη, τι έχεις κτλ. Άρα, έχει ενδιαφέρον, γιατί, έλα εδώ, Γιώργο.
Έχει πρόβλημα. Εντάξει, εδώ είναι. Το λέμε για πλάκα γενικά. Ο Έντσι είναι από αυτού που κάνει το έτσι, είναι έτσι, γιατί τα αλλάζει τώρα. Έχει ενδιαφέρον γιατί συχνά όταν υποστηρίζουμε, πιάνουμε του ανθρώπου από πάνω. Που πρέπει να το έχει, δηλαδή δεν κατάλαβε. Ενώ όταν του υπερστηρίζουμε, του πιάνουμε από κάτω. Καταλαβαίνετε. Άρα έχετε τώρα. Ο Γιάννης είναι ικανός για πολλά πράγματα. Άρα ο Γιάννης δεν ξέρει να περπατάει και περπατάει. Εντάξει. Ωραία. Αυτό όμως, άμα του κάνετε για το ίδιο πράγμα που κάποιος δεν ξέρει να περπατάει και του κάνετε ένα περπάτα. Αυτό δεν κάνει με την παρηγοριά. Γιάννη, θα είμαι στο πλάι σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Αυτό είναι η μάνα. Εγώ είμαι μαζί σου. Μην ανησυχείς, θα είμαστε πάντα μαζί. Και μετά βέβαια έχετε και τον πατέρα. Εγώ είμαι μαζί σου. Όχι, πρέπει να έχουμε περηφάνεια στην οικογένεια. Και το λέτε, αυτός τώρα βοήθησε σίγουρα. Οκ, άρα, ευχαριστώ, Ιωάννη, να μην μείνω μη τα ξαναπείς, αλλά εδώ έχουμε μια δυσκολία, διότι αυτό δεν χρειάζεται πολύ νοημοσύνη. Αυτό χρειάζεται, γιατί άμα δεν καταλαβαίνετε πώς νιώθει ο άλλος, πώς θα το κάνει. Άρα σίγουρα μερικοί από εσάς θεωρούν ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ νοημοσύνης και συναισθήματος. Αυτοί που θεωρούν ότι υπάρχει μια διαφορά συνήθως δεν είναι εδώ. Διότι άμα είσαι από εδώ, ξέρεις ότι αυτό δεν υπάρχει χωρίς αυτό. Άρα αυτό εδώ έχει μια αλληλεπίδραση. Θα μου πείτε, μα εγώ ξέρω πολύ έξυπνους ανθρώπους οι οποίοι είναι απάνθρωποι. Όχι, δεν ξέρετε πολύ άνθρωποι στους ανθρώπους. Ξέρετε απλώς πονηρούς ανθρώπους. Γιατί άμα είναι πολύ έξυπνος ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μην λειτουργήσει σε αυτό το πλαίσιο της ανθρωπότητας. Άρα δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα νοημοσύνη και συνέστημα, άμα δεν τα βάλετε μαζί, διότι δεν έχετε καταλάβει ότι είναι οι δύο όψεις από το ίδιο κέρμα. Απλώς μερικοί από εμάς το βλέπουν πιο συχνά από τη μία πλευρά και πιο συχνά από την άλλη. Άρα εδώ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι αν θέλετε το μερίδιο του συναισθήματος είναι πιο σημαντικό εδώ, τουλάχιστον έτσι πιστεύει η κοινωνία. Ενώ εδώ το μερίδιο της νοημοσύνης είναι πιο σημαντικό εδώ. Όμως, στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε και τα δύο. Εντάξει. Άρα, να θυμάστε κάτι που λέμε συχνά στη στρατηγική, είναι ότι, επειδή έχετε και Confucius, έχετε και Sun Tzu, είναι ότι πρέπει να σκεφτείς τα πράγματα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Και από πάνω και από κάτω. Άρα πρώτο ερώτημα τώρα όσον αφορά τις εσωτερικές δυσκολίες. Εδώ προς το παρόν μίλησα για τις αντικειμενικές, θα δούμε τώρα τις εσωτερικές. Οι εσωτερικές ποιες είναι. Είναι ότι φανταστείτε έναν κύωνα, έναν κύωνα. Ήταν μεγαλοπρεπής ο δεύτερος. Προτιμάτε να είστε στυλοβάτης ή κιονόπρανο. Μην απαντάτε, εντάξει, μην εκτεθείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο, δηλαδή δεν σας είπα αναγκαστικά να απαντάτε. Θα δείτε ότι μερικοί από εμάς προτιμούν το ένα, προτιμούν το άλλο. Απλώς να θυμάστε, αυτό είναι που λέμε στη στρατηγική, όταν σας δίνω δύο επιλογές, να παίρνετε την τρίτη. Εντάξει, αυτό είναι κλασικό της στρατηγικής. Πολύ συχνά οι άνθρωποι εγκλωβίζονται, αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Χαμηλό είναι το εικαστικό. Θυμάστε τα δύο χέρια που ζωγραφίζουν το ένα το άλλο. Μπορείτε εσείς να αποφασίσετε ότι είναι το δεξί που ζωγραφίζει το αριστερό και το αριστερό που ζωγραφίζει το δεξί. Θα καταλαβαίνετε ότι είστε κόκκινος και καταλαβαίνετε ότι είναι το δεξί χέρι του Έσε που το έκανε. Και δεν είναι ένα από τα δύο, ήταν το τρίτο χέρι. Αλλά συνήθως χρειάζεται και τρίτο μάτι να δούμε το τρίτο χέρι.
Το 2004 με το σχέδιο Αντένα μας είχαν προτείνει δύο χάρτες, τον χάρτη Α και τον χάρτη Β. Ήταν και οι δύο άσχετοι. Αλλά σε κάποια φάση είπαμε γιατί να προτείνεις χάρτη. Ενώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν οι άνθρωποι είναι ότι εφόσον έχει Α και Β, θα προτιμήσω ένα από τους δύο. Η προτίμηση σε δύο πράγματα τα οποία είναι άχρηστα είναι άχρηστη. Εντάξει. Δηλαδή, προτιμώ να σε σκοτώσω αμέσως ή να σε σκοτώσω σε 5 λεπτά. Εγώ κανονικά θα του πείτε, προτιμώ να μου θέσεις μια άλλη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα θα κερδίσετε μερικά δευτερόλεπτα, άρα θα έχετε αποφύγει την πρώτη επιλογή. Και εφόσον θα έχετε αποφύγει την πρώτη επιλογή, μετά θα του πείτε ότι δεν μπορείς να μου κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί δεν μπορώ να επιλέξω την πρώτη. Πώς να έχει περάσει το χρονικό διάστημα. Οκ, θα το πω πιο δυνατά, άμα είναι, εντάξει. Άρα, ξαναλέω λοιπόν, ότι η υπερστήριξη και η υποστήριξη υπάρχει μια διαφορά. Ένα καλό παράδειγμα, νομίζω, που μπορείτε να το δείτε, ακόμα και για το ποδήλατο, επειδή είμαστε κοντά στην κομμάτι και ποδήλατο. Όταν μαθαίνουμε το ποδήλατο, είναι μερικοί από εμάς που αποφασίζουν να βάζουν ροδούλες. Στρατηγικό λάθος. Δηλαδή ότι προκαλείται μια αναπηρία. Μετά το παιδί σας ξανακάνει πανέμορφο ποδήλατο, αλλά μόνο με τις ροδούλες. Διότι ποτέ δεν μαθαίνει την έννοια της ισορροπίας, εφόσον οι ροδούλες του επιτρέπουν να είναι και έτσι. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Άρα, αν θυμάστε παλιά, πιο παλιά από εσάς που έμαθαν ποδήλατο, συνήθως είχαν τον μπαμπά τους που κρατούσε τη σέλα. Στην αρχή κρατούσε και το τιμόνι λίγο. Οι γυναίκες μη χαμογελάτε, γιατί δείχνετε αμέσως στην ηλικία σας. Άρα, πρώτα απ' όλα, κρατάει το τιμόνι, που αυτό είναι το ανάλογο από τον οδηγό, όταν μαθαίνετε οδήγηση, έχει τα... μόνο στα... φορτηγά δεν βάζουμε δίπλα. Διότι θεωρούμε ότι ο Ρώσος ξέρει ήδη να οδηγάει τουλάχιστον αυτοκίνητο. Δεν τον βάζουμε κατευθείαν στο 38 τόνους, κατευθείαν μόνος του. Άρα, θυμάμαι όταν είχαμε κάνει τα πρώτα τεστ, μπήκα σε ένα 19 τόνους και λέω, τα δικά σας τα πιδάλια που είναι. Αλλά δεν έχω. Το φρένο είναι πολύ δυνατό. Τα διευκρίνησε, γιατί δεν είχε βάλει ακόμα τη ζώνη του. Αλλά την έβαλε. Γιατί όταν του κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, αμέσως λέει, μήπως θα τη βάλω τελικά. Άρα, όταν κρατάτε το τιμόνι και την σέλα, τι είναι. Αυτό είναι εγκλωβισμός. Έχετε κλειδώσει τον άλλον. Δηλαδή, το να είναι πάνω στο ποδήλατο ή να μην είναι πάνω στο ποδήλατο, εσείς, δεν είναι κακό, προσέξτε, είναι ένας εγκλωβισμός δυναμικός. Δηλαδή, ο πατέρας βλέπει ότι το παιδί του δεν μπορεί να κάνει ποδήλατο κανονικά. Άρα του μαθαίνει τις πρώτες κινήσεις εντελώς στηριγμένο, όμως εγκλωβισμένο. Σιγά σιγά όμως βγάζει το χέρι από το τιμόνι και κρατάει μόνο τη σέλα, μόνο τα από πίσω. Άρα το παιδί έχει την εντύπωση και έχει όραση ότι είναι ελεύθερο. Είναι μόνο εντύπωση βέβαια, γιατί άμα δει ο πατέρας ένα πρόβλημα, τσακ, το σταματάει από κάτω. Το ερώτημα είναι αν είναι υποστήριξη ή υπερστήριξη. Και νομίζω τώρα καταλάβατε ότι είναι υπερστήριξη και όχι υποστήριξη. Άρα αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να το βάλουμε αυτό το πλαίσιο χωρίς να ενοχλούμε τον άλλον. Δίνω ένα παράδειγμα για τις μαμάδες τώρα. Με μικρά παιδιά περπατούν, τα κρατάνε τα χέρια, τα δύο χέρια. Εντάξει. Είναι εγκλωβισμός, το ίδιο σαν τεχνική. Όταν βάζω πατέρα και μάνα, μην το παίρνετε σεξιστικά. Είμαστε ελεύθεροι που να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν είπα ποιο φίλο έχει ο πατέρας και η μάνα. Ούτε είπα αν έχουν ένα. Άρα απλώς χρησιμοποιώ το λεξιλόγιο που υπάρχει. Τι κάνουν συχνά, κρατάνε τα χέρια και το παιδί έρχεται προς αυτές. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να είναι ανάποδο το παιδί. Και να κοιτάζει το βλέμμα να έχει ορατότητα. Τότε μπορεί να το κρατάτε. Και αυτό που σας έδειχνα προηγουμένως με τον Ιωάννη, μπορεί να το κρατάτε και από πίσω, έτσι ώστε αν πέσει, πέσει.
το βλέπετε πολύ απλά με τον άνθρωπο που θα σας βοηθήσει όταν κάνετε αναρρίχηση, αλλά είστε δεμένος. Είστε δεμένος ουσιαστικά από τον ποπό, αυτός έχει κουμπώσει πιο πάνω από εσάς, αλλά αυτός σας κρατάει από κάτω. Εντάξει, είναι έτσι το σκηνή. Κρατάει αυτός, γιατί είναι πιο εύκολο και δεν σας κρατάει μπροστά, να μην βλέπετε που είναι εκεί που θα βάλετε χέρι. Άρα έχει μεγάλη σημασία ότι μία υπερστήριξη και όχι μόνο υποστήριξη έχει μια μεγαλύτερη δυναμική, αλλά έχει και ένα άλλο που είναι πολύ καλύτερο, είναι ότι δεν δημιουργεί εξάρτηση. Ενώ η υποστήριξη δημιουργεί εξάρτηση. Τώρα θα μου πείτε, είναι κακό αυτό σαν έννοια για την υποστήριξη, αλλά μερικές φορές η εξάρτηση είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανασένετε καθόλου, σας βάζει ένα μηχάνημα, το έχετε έτσι, είναι εξάρτηση. Αν μου πείτε ότι δεν είναι εξάρτηση, είναι πολύ απλό, σας το βγάζω και πεθαίνετε. Άρα η εξάρτηση πρέπει να γίνεται μόνο αν είναι απαραίτητη και είναι για να σώσει μια ζωή. Αν υπάρχει επιλογή υπερστήριξης με υποστήριξη, τότε να παίρνετε πάντοτε την υπερστήριξη. Αν έχετε την επιλογή, εντάξει, δεν μιλάμε για να επιβίγονται. Ας πούμε, στο ΕΚΑΒ είναι δύσκολο να πούν, παιδιά, εγώ νομίζω θα κάνω υπερστήριξη. Ποιος ζήσουν, ζήσουν. Για τους άλλους βλέπουν. Οι άλλοι πέθαναν από λάθος, δικό μου. Άρα, αυτό το πλαίσιο, τώρα για τον εντοπισμό δυσκολίες. Πολύ συχνά, εγώ το λεξιλόγιο, όταν μιλάω για παιδιά και μικρούς ανθρώπους, μιλάω για εσάς, απλώς είναι για να μην σας νευριάσω και λέτε, α, ναι, μιλάω για τα μικρά, εντάξει. Αλλά να θυμάστε ότι όταν τα μικρά παιδιά έχουν προβλήματα, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Μερικές φορές κάνουμε κάτι χειρότερο, προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά τους πριν τα εντοπίσουν. Άρα αυτό είναι το cocooning effect. Το κλείνω, είναι μια σφαίρα, όλα είναι ιδανικά και το παιδί δεν ξέρει να αντιμετωπίζει ούτε μία δυσκολία. Διότι πάντοτε κάποιος παρέχει μια διευκόλυνση. Αυτός που την παρέχει έχει δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη εξάρτηση που αν έχει νοημοσύνη καταλαβαίνει ότι αν αυτός πεθάνει έχει ένα θέμα με το παιδί. Και το βλέπετε πολύ καλά με τους γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το πρώτο πράγμα που σας ρωτάνε όταν βλέπουν ειδικούς είναι τι θα κάνει το παιδί όταν δεν θα είμαι εδώ. Το λένε κάπως αφαιρετικά το δεν θα είμαι εδώ, εννοούν μοριστικά δεν θα είμαι εδώ. Γιατί όταν βλέπουν ότι το παιδί τους έχει ανάγκη συνεχόμενη όλη την ημέρα, σου λέει και όταν δεν υπάρχουν θεσμοί που υποστηρίζουν ή υπερστηρίζουν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες άνω κάποιας ηλικίας, τότε έχουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί ξέρω ότι μέχρι αυτή την ηλικία θα έχουν μια υποστήριξη και μερικές φορές υπερστήριξη, άρα μετά ο Θεός θα φυλάει. Στην Ελλάδα ποντάρουν στην Εκκλησία. Η Εκκλησία που κάνει θεσμούς που είναι όχι ακριβώς η κλασική και σου λένε εντάξει, για μας δεν μας πειράζει να μας συνεχίσει και μετά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τον εντοπισμό. Άρα, να το κάνουμε απλό. Είμαστε έτσι. Άρα, αυτό τώρα δεν είναι το σύμβολο της νοημοσύνης ή είναι κριτικό σύμβολο, είναι το σύμβολο της νάρκης. Της νάρκης, της νάρκης. Αυτή που θα κάνει έκρηξη, όχι άλλη. Άρα, η νάρκη είναι σχετικά απλή, δηλαδή περπατάτε, εντάξει, σε κάποια φάση κάνετε κλικ, σας προειδοποιείται με νάρκη. Αλλά μετά δεν έχετε τρόπο αποφυγής της συνέχειας. Άρα θα μου πείτε, δηλαδή η προειδοποίηση είναι άχρηστη, η προειδοποίηση είναι απλώς ηχητική, δεν είναι προειδοποίηση, είναι απλώς ότι παράγει την ενεργοποίηση της νάρκης και μόλις το απελευθερώσετε θα γίνει έκρηξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα αν έχετε ας πούμε ένα παιδί που περπατάει όπου να είναι,
και το βλέπετε ότι αυτό γίνεται στον κόσμο, καταντάμε να έχουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις με τις αναπηδίες, γιατί τα παιδιά δεν ήξεραν ότι έχει ναύτη. Άρα, αλλά κοιτάξτε τώρα πώς λειτουργούμε στο μηχανικό για τον εντοπισμό της ναύτης. Θα πείτε, είναι ανώμαλοι. Διότι περπατάνε πολύ αργά, σχεδόν δεν περπατάνε, έχουν κάτι βελόνες έτσι, τις βυθίζουν και προσπαθούν να δουν στην ανείχνευση αν ακουμπάνε ένα μεταλλικό, το οποίο βέβαια, γι' αυτό βάζουν και τη βελόνα, για να μην ενεργοποιήσει αυτό. Γιατί η βελόνα είναι φτιαγμένη ουσιαστικά για να αφαιρέσει τη μάζα μας. Αλλά απλώς εντοπίζετε το αντικείμενο, αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που έχουμε εμείς, ο εντοπισμός της δυσκολίας. Μετά είναι, εφόσον εντοπίσουμε τη δυσκολία, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να την απενεργοποιήσουμε ή να την αποφύγουμε. Άρα εδώ μπαίνω σε δύο κατηγορίες. Απενεργοποίηση και αποφυγή. Το πείτε, υπάρχει διαφορά, ναι, υπάρχει διαφορά. Θα σου να πω χειροπιαστό παράδειγμα, νοητικό βέβαια. Η αποφυγή είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσω τη ζωή μου χωρίς να έχω λύσει το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν έχει επιπτώσεις πάνω μου. Η απενεργοποίηση είναι ότι δεν υπάρχει πια πρόβλημα. Άρα όταν έχετε να κάνετε με τα επίγοντα, θα πάτε στην αποφυγή. Όταν έχετε να κάνετε με το ορθολογικό, θα πάτε στην απενεργοποίηση. Γιατί, τι θα πείτε μετά, κάποιος άλλος πάλι θα πέσει στην ίδια ανάρκη. Άρα είναι τα λεγόμενα προβλήματα που έχουμε στις σκάλες και τα σκαλοπάτια. Αν έχετε ένα σκαλοπάτι που είναι λίγο σπασμένο, του λέτε του άλλου, μην πατάς αυτό, πιο δίπλα. Αυτό είναι η αποφυγή. Μέχρι να φτάσετε σε έναν που δεν ήσασταν δίπλα και πάτησε. Ενώ αυτός που θα διορθώσει το σκαλοπάτι είναι αυτός που δεν ασχολείται με μία εντολή, πάτα εκεί. Άρα εδώ, σε νοητικό επίπεδο, αυτό είναι η εντολή και αυτό είναι η συμβολή. Εντάξει. Άρα, για όσους δεν βλέπουν τη διαφορά, είναι πάνω κάτω η διαφορά μεταξύ παλιάς και καινής διαθέτησης. Στην παλιά είμαστε στις εντολές και στην καινή είμαστε στις συμβουλές. Αν δεν το είχατε εντοπίσει με αυτόν τον τρόπο, ο Χριστός βοηθάει. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η συμβουλή δεν είναι υποχρεωτική σαν οδηγία. Η εντολή είναι. Η εντολή βέβαια μπορεί να σας σώσει. Όταν ας πούμε κάποιος ρίχνει τις σφαίρες και πέσει κάτω, δεν του λες. Αν το σκεφτείς, θα ήταν ορθολογικό να πας λίγο πιο κάτω, η πορεία της σφαίρας είναι λιγότερο επικίνδυνη, άρα σου αφήνω την ελεύθερη βούληση. Το φαντάζεσαι. Σας υπενθυμίζω ότι για αυτό το λόγο στο στρατό έχουμε βαθμούς. Για να αποφύγουμε τη συζήτηση. Όταν ο άλλος είναι πιο πάνω από σένα και σου λέει πέσε, πέφτεις. Δεν λες γιατί, ποιος είναι ο λόγος, σχετίζεται με ποια θεωρία της φυσικής. Ενώ όταν είμαστε καθαρά Έλληνες, είμαστε στο πλαίσιο της δημοκρατίας, έχει σχέση με τον Εύκολα ή με τον Άινσταϊν η οδηγία που μου δίνει. Και το συζητάμε, ρε παιδί μου. Άρα, η συζήτηση είναι ένας τρόπος να ζήσουμε για να χάσουμε χρόνο, ενώ βέβαια η εντολή δεν θέλει να χάσει χρόνο γιατί υπάρχει το επίγον. Όμως η εντολή έχει ένα ελάττωμα, ενεργοποιείται μόνο όταν κάποιος δίνει την εντολή. Άρα, μπορεί όντως να είναι σημαντικό γιατί η εντολή σας επιτρέπει να επιβιώσετε. Τώρα να το σημειώσετε, δεν είναι μια μεγάλη διαφορά. Οι εντολές μας επιτρέπουν να επιβιώνουμε, οι συμβουλές να ζήσουμε. Μόνο που η ζωή είναι πολυτέλεια μερικές φορές, άρα σου λέει επιβίωσε πρώτα και μετά όταν έχουμε χρόνο το συζητάμε αν θες να ζήσεις ή όχι. Ενώ το άλλο δεν προλαβαίνουμε. Όμως μερικοί
και μερικές, θα το αφήσω στο μερική. Όταν βλέπουν τους άλλους ανθρώπους, τους βάζουν συνεχώς στο πλαίσιο της εντολής. Διότι τους βλέπουν όλους ως επιζώντες. Έχει σχέση λίγο με την ιατρική. Λίγο. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το αμπέ συνεχίζεται. Άρα επειδή λέτε, και αυτόν τον έσωσα και αυτόν τον έσωσα, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι πάντοτε ο ίδιος και λες μια συνέχεια από εντολές τουλάχιστον βοηθάει στην επιβίωση. Τώρα μπαίνει το θέμα της βιοειθικής που δεν σας ξαφνιάσει και έχει ενδιαφέρον σαν προσέγγιση, λέει κανένας δεν έχει δικαίωμα να αναγκάσει τον άλλον σε άθλια ζωή. Και βλέπετε ότι σε μερικές χώρες αρχίσαμε να έχουμε ένα πρόβλημα σημαντικό με το πρόβλημα της ευθανασίας. Διότι ο άλλος σου λέει, το κατάλαβα ότι θα επιζήσω με όλα αυτά που θα μου κάνεις, αλλά ποιος σου είπε ότι αυτό είναι η ζωή που θέλω να ζήσω. Όταν είναι λοιπόν πολύ μικρά τα παιδιά, δεν τους δίνουμε καμία επιλογή πάνω σε αυτό το θέμα και ξαφνικά όταν φτάνουν στην εφηβεία, μας εξηγούν ότι δεν είναι το αντίγραφό μας, είναι άλλος άνθρωπος. Και γι' αυτό να θυμάστε, όσοι έχουν δυσκολίες στον τομέα της εφηβείας, να ξέρουν ότι αυτοί έχουν δυσκολία και όχι οι έφηβοι. Οι έφηβοι απλώς ζουν ενώ πριν επιβίωναν. Και μόλις ζουν, λες το παιδί μου, δεν είναι το παιδί μας αυτό. Ποτέ δεν του μάθαμε τέτοια πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να το κάνει. Δίνει το αντίγραφο, δηλαδή δεν είναι κλόνος. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Άρα μετά έχουμε βέβαια και παιδιά που είναι με το ίδιο επίπεδο νοημοσύνης με αυτούς τους γονείς, που επειδή ο γονιός είναι έτσι, θέλουν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Εντάξει. Μετά του λες, αυτός αρέσει το αντίθετο. Όχι, αλλά έτσι δεν κάνω αυτό που μου λέει ο πατέρας μου. Α, εντάξει. Άρα μετά τώρα ξαναπηγαίνετε στους γονείς και τους λέτε, πες το αντίθετο από αυτό που ήθελες να πεις, και θα σε αντικρούει και θα κάνει αυτό που θες. Και θα δείτε ότι μερικοί γονείς ούτε αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Σου λέει, θα με αντικρούει επίσημα. Και λες, θες το επίσημο ως αντίκρουση ή θες την οδηγία ως πραγματικότητα. Είναι μερικοί που λόγω μάρκας, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να σχολούν αυτά τα γυαλιά. Άρα, η αποφυγή και η απενεργοποίηση. Οπότε βοηθάμε πραγματικά. Βοηθάμε πραγματικά με την απενεργοποίηση γιατί μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Η αποφυγή είπαμε ότι είναι στα επίγοντα. Είπαμε ότι το ένα θα είναι ένα θέμα υπερστήριξης και το άλλο θα είναι ένα θέμα υποστήριξης. Τώρα μιλάμε για τις δυσκολίες. Όπως ξέρετε, τα μικρά παιδιά, θυμάστε τι είπα για τα παιδιά, τα μικρά παιδιά έχουν πάντοτε δυσκολίες. Πάρα πολύ σημαντικές, τι χρώμα έχουν οι πύλες, γιατί μου πήρες αυτό το παγωτό και όχι το άλλο που ήθελα, εγώ σου ζήτησα καραμέλες, πήγες για ταξίδι και δεν μου έφερες τίποτα. Θεματικές δυσκολίες, όπως καταλαβαίνετε. Αν ξέρετε πόσες από αυτές τις δυσκολίες μεταφέρονται εντελώς έτσι γραμμικά στους μεγαλύτερους, δεν θα λέγατε τίποτα για τους μικρότερους. Άρα, αυτές οι δυσκολίες είναι οι δυσκολίες που ονομάζω πολυτέλειες. Σας δίνω μια δυσκολία πολυτέλειας. Είστε αδελφές, με την κλασική έννοια. Είστε αδελφές, η αδελφή σας έχει αγοράσει ένα πανέμορφο δώρο για τον εαυτό. Και σας το δείχνει. Και το πρώτο πράγμα που της λέτε, σε μένα τι πήρες. Εγώ είδα ότι μερικές γυναίκες χαμογέλασαν, αλλά φαίνεται ότι είναι βιωματικό. Δεν ξέρω από τη μία πλευρά το ζήσατε, αλλά να ξέρετε ότι αυτή που κάνει την ερώτηση είναι καθαρά στο πλαίσιο της πολυτέλειας. Διότι δεν το είχε ανάγκη πριν,
Αλλά αν είχε έρθει η αδελφή τη χωρί κανένα δώρο καινούριο, δεν τη είχε πει τι μου έχει πάρει. Καταλαβαίνετε. Άρα πρέπει τώρα να προσέξουμε λίγο τα προβλήματα πολυτέλεια, διότι τα προβλήματα πολυτέλεια μα οδηγούν πολύ γρήγορα στην λυθιότητα. Γιατί όσοι ασχολούνται με την επίλυση των προβλημάτων πολυτέλεια, εδώ δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι σπατάλη. Άρα έχει ενδιαφέρον σαν νοητικό σχήμα η πολυτέλεια παράγει σπατάλη. Να ξέρετε όμως ότι αυτό είναι ολόκληρο business. Α? Άρα βασίζεται σε αυτή την έννοια ότι δεν το έχεις ανάγκη. Σου λέω όμως ότι είναι πολυτέλεια, έχεις λοιπόν την πολυτέλεια το πάρεις και μετά έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Άρα αγοράσετε το σούπερ ρολόι σας, ξέρετε από αυτά που είναι διακριτικά, που είναι μεγαλύτερα από το μπράτσο. Γιατί ξέρετε ότι οι γυαλιά δεν έχουν τα γυαλιά για τα οποία μιλήσαμε και πρέπει να βλέπουν τη μάρκα. Και άμα δεν βλέπουν τη μάρκα, πώς θα ξέρουν ότι έχετε ρολόι. Μάλιστα είναι πολύ εντυπωσιακό, ξέρετε, αυτοί που έχουν τέτοια ρολόγια, ποτέ κανένα δεν τους ρωτάει την ώρα, τι βλέπουν χωρίς να ρωτήσουν. Είναι σαν να φοράς σε κρεμές μπροστά σου. Έχω μερικοί κάνουν έτσι διακριτικά, δεν είναι πως με κοιτάζει. Άρα, το βλέπετε εδώ το ρολόι, ας πούμε, κανένας δεν ρωτάει την ώρα, γι' αυτό το έβαλα διακριτικά κοντά στον πίνακα, έτσι να μπορείτε να πείτε, υπάρχει και τέλος. Άρα, αυτό σημαίνει ότι κάνω ένα ρολόι επίδειξης που είναι πολυτέλειας, δεν μου ρωτάνε την ώρα και λες, το έχεις ανάγκη τόσο μεγάλο για να βλέπεις την ώρα. Okay. Τώρα όταν έχετε ένα πρόβλημα με αυτό το ρολόι, έχετε όντως ένα πρόβλημα. Mm. Άρα, για ποιο λόγο, γιατί είναι ένα πρόβλημα οικονομικό ξαφνικά. Το πιο ωραίο παράδειγμα που έχω δει έτσι ήταν με τα κινητά, γιατί βλέπουμε μερικοί τα χρησιμοποιούν και για τις σημειώσεις που θα κάνουν. Είναι μπροστά μου, είμαστε στο αεροδρόμιο και του πέφτει το κινητό. Και το κινητό ανοίγει έτσι. Κάτι διακριτικό, ας πούμε. Και το κοιτάζει και λέει, ευτυχώς δεν ήταν iPhone. Και βλέπετε ότι έχετε και τα ωφέλη της μούφας. Ενώ δεν τα εντοπίζουμε αρχικά ότι είναι καλό να έχουμε αυτό το πράγμα. Είναι ότι παίρνετε τη μούφα, άμα δεν έσπασε. Καταλαβαίνετε. Άρα, ευχαριστώ πολύ. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι είναι καλό όταν είμαστε στη στρατηγική να αξιοποιήσουμε όλα όσα έχουμε και να ζητάμε μόνο αυτά που έχουμε και όχι να ζητάμε αυτά που δεν έχουμε. Η στρατηγική είναι η επίλυση προβλημάτων με τα δεδομένα που έχουμε. Πολλοί από εμάς αρχίζουν, αν είχα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, τότε θα ήταν εύκολο το πρόβλημα. Ναι, άμα το είχες, δεν έχεις πρόβλημα. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι γιατί οι Έλληνες δημιούργησαν τη στρατηγική. Είναι για να λύνουν προβλήματα που είναι μεγαλύτερα από τους. Μετά δημιούργησαν μεγαλύτερα προβλήματα για να λύνουν τα πιο μικρά. Γιατί όταν έχεις ένα τεράστιο πρόβλημα, ας πούμε τώρα έχετε ένα πρόβλημα, δεν έχετε καθόλου δουλειά, πάτε στον γιατρό, σου λέει θα πεθάνεις αύριο. Χαιρετήκατε ότι δεν έχετε πρόβλημα. Άρα βοηθάει ο γιατρός, βλέπετε. Δηλαδή είναι μια προσέγγιση τελώς κοινωνική. Λέει, αχ, ηρέμησα. Γιατί ξέρετε, είναι όπως αυτοί που δουλεύουν σκληρά για να πάρουν μια σύνταξη. Έχει την κυβέρνηση και δεν θα έχει σύνταξη. Άρα δεν έχει πια πρόβλημα. Ας πούμε, πού θα πάω διακοπές με τη σύνταξή μου, πουθενά. Και αυτό έχει ενδιαφέρον για την τοπικότητα μας, επιτρέπει να ριζώσουμε. Προσέξτε ειδικά όταν έχετε κυβέρνηση, η οποία είναι ριζοσπαστική, που σας επιτρέπει να ριζώσετε μέσα στο σπίτι. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι όταν τα παράγουμε αυτά τα προβλήματα, είναι άξια για θέατρο. Εντάξει, το βλέπετε στο πιάτο και λέτε, εντάξει, μα είναι περιβάλλον και τα σενάρια που έγραψε. Να σου λέει. Ναι, σας δουλεύει και σας μιλάει τα προβλήματα που νομίζετε ότι έχετε και έχετε πληρώσει για να το δείτε. Ενώ το πρόβλημα το έχει τσάπα. Καταλαβαίνετε. Άρα, σαν να λέω, αυτή η έννοια, σαν πλαίσιο, είναι ότι τελικά τι βλέπουμε. Σιγά σιγά ότι η δυσκολία είναι δημιουργική. Ξεπερνάμε μόνο τις δυσκολίες, δεν ξεπερνάμε τις ευκολίες. Είναι δύσκολο να ξεπεράσεις μια ευκολία. Ναι.
δύσκολο να ξεπεράσεις μια ευκολία. Θεός ανέβη. Ο κύριος με αυτό το πράγμα που είναι ροζ. Ήταν μετά από τη συζήτηση που είπα για τα θέματα τα κυβερνητικά. Άρα, η ιδέα ποια είναι, αν σκεφτείτε τώρα ότι οι δυσκολίες είναι παραγωγικές, λες ευτυχώς που έχουν δυσκολίες. Φανταστείτε να μην είχατε. Να ξέρετε, για αυτό που σας έλεγα με την πολυτέλεια, η κοπέλα λέει, αμάν, τι λέει τώρα. Το είπα αργά, για να μην πάθετε σοκ. Ξαναλέω, άμα δεν έχετε δυσκολίες, θα δείτε ότι θα τις παράγετε. Λοιπόν, τα έχετε κάνει όλα. Φτάνετε στο σπίτι σας και τι θα κάνω τώρα. Κανονικά, αμέσως έρχεται η γυναίκα σας και σας λέει ένα κατάλογο από αγκαρίες και λέτε, να η δικαιολογία της ύπαρξής μου. Και προσπαθώ να σας πω, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν κάνουν κάτι. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούν είναι ότι για να παράγουν αυτό το κάτι πρέπει να υπάρχει κάποια δυσκολία. Δεν μπορούν να κάνουν μόνο ευκολίες. Άρα είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα μπήκαν στο δημόσιο για να μην έχουν δυσκολία. Και μετά καταλαβαίνουν ότι το να μην έχεις δυσκολία είναι μια δυσκολία. Άρα μετά κάνουν δεύτερη δουλειά μετά το δημόσιο. Στην οποία επειδή είναι ιδιωτικοί έχουν δυσκολίες. Άρα το πρώτο γεμίζει το κενό, το δεύτερο γεμίζει τη ζωή. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε ότι αν είναι παραγωγική η δυσκολία, αυτό που έχει σημασία δεν είναι να την αντιμετωπίσουμε, αλλά να την αξιοποιήσουμε. Είναι πάνω ότι δύσκολο να ανεβαίνετε σκαλοπάτια, αλλά δεν έχω δει κάποιον να ανεβαίνει χωρίς σκαλοπάτια. Εντάξει. Βέβαια, εδώ είδα ότι το σεμινάριο άρχισε με Χρήστο Ρόφους. Και βλέπω ότι δεν είστε τόσο παχουλοί όσο πιστεύετε και καταφέρετε να επιζήσετε. Μάλιστα, να ξέρετε, υπάρχει και κέρασμα στο τέλος που να ξανακατεβείτε. Δεν θα λειτουργεί το ασανσέρ να τα κατεβούμε. Έτσι, πέρα. Αυτό είναι μια ορθολογική σκέψη. Άρα, να θυμάστε ότι στο ενδιάμεσο θα έχετε χάσει μερικές θερμίδες που βέβαια μπορεί να ξαναπάρετε μετά με έναν τρόπο που γνωρίζετε. Άρα, αν πραγματικά η δυσκολία είναι παραγωγική, τότε πρέπει να σκεφτείτε ότι η παραγωγή της δυσκολίας είναι δημιουργική. Ξανά σαν τον κύριο που σας λίγο θα εξαρτηστεί. Επειδή έχουμε και εδώ θέματα γλυπτικής, πρέπει να είσαι πολύ ντουβάρι ή να πάρεις ένα μάρμαρο και να το χτυπάς συνεχώς για να κάνεις γλυπτό. Δεν είναι. Δηλαδή κανένας δεν θα ανάγκασε να το κάνεις αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι στη γλυπτική με το μάρμαρο, το γρανίτι είναι ακόμα χειρότερο, παίρνουμε πολύ σκληρή πέτρα για να μην. Γιατί άμα σκαλίζεται η γύψο, εντάξει, το κάνετε πολύ εύκολα, βλέπετε. Αλλά πολύ εύκολα θα φθαρεί. Ενώ το άλλο το κάνετε πολύ δύσκολα, αλλά το ζητάτε εσείς. Και έχετε λοιπόν μετά τους λίγες που σου λέει θέλω να μου φέρεις καλό μάρμαρο, ξέρεις, δεμένο και μάθρεμα. Και λες, τι κάνει τώρα. Δημιουργεί. Ξεπερνάει μια δυσκολία που είναι πώς θα ξέρω το μάρμαρο και να δημιουργήσει ένα έργο που εμείς μετά το βλέπουμε και λέτε, γαμάτο, έως καμυστερό. Ναι, γιατί όταν βλέπετε του φοιτητέ, δεν μπορεί να πει μόνο γαμά του. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι η δημιουργία τη δυσκολία είναι παραγωγικό έργο. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στην παιδεία. Γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, μιλάω τώρα στου γονεί, όταν κάνετε αυτά τα πράγματα με τα παιδιά σα, του λέτε, α, θα κάνουμε τώρα αυτό. Το παιδί, άμα ήταν εντελώ ορθολογικό, θα σα λέει όχι, γιατί είναι μια δυσκολία. Ναι, αλλά πρέπει να του πείτε, θα την ξεπεράσουμε όμως. Άρα, εφόσον την ξεπεράσουμε, τότε θέλει να πει ότι θα έχουμε ανεβεί λίγο πιο πάνω. Είμαστε όλοι υπέρ της εξέλιξης. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ενάντια.
Βέβαια, μπορεί να είμαστε ενάντια αν δεν καταλαβαίνουμε ότι η εξέλιξη είναι ανέλυξη. Αλλά το θέμα είναι ότι η ανέλυξη έχει ένα πρόβλημα, είναι ότι είναι ανηφόρο. Άρα, όλοι ενδιαφερόμαστε πολύ περισσότερο για τις κατηφόρες, μας εκνευρίζουν οι ανηφόρες, αλλά θέλουν να πάμε όλοι ψηλά. Πρέπει να είσαι πολύ οικόπανος. Εντάξει, γιατί θες συνεχώς να κατηβαίνεις και να βλέπεις τα πράγματα από ψηλά. Βέβαια, γι' αυτό φτιάξαμε το ασανσέρ. Έχουμε μερικά κτίρια που κατεβαίνεις σε έναν όροφο για να πάρεις το ασανσέρ για να είναι λύση. Δες πώς το σκέφτεται. Είναι δημιουργικό. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι αν μπορούμε να παράγουμε δυσκολίες, οι οποίες όμως είναι ελεγχόμενες, εντάξει, όχι δυσκολίες που τα... τότε σημαίνει ότι έχουμε βρει έναν τρόπο να εξελιχθούμε. Άρα βλέπετε τώρα ότι δεν μιλάμε καθόλου πια για αντιμετώπιση της δυσκολίας, αλλά μιλάμε για αξιοποίηση της δυσκολίας. Θα μου πείτε, είστε σοβαρός. Πάντα, ακόμα και όταν είναι αστείος. Για ποιο λόγο? Διότι όταν λύνεται μια δυσκολία, αναβαθμίζεται την όλη υπόθεση, χαίρεται αυτός που την έλυσε, μέσω μυευτικής π.χ., και καταλαβαίνει ότι είναι σε ένα άλλο στάδιο. Άρα βλέπει τον κόσμο διαφορετικά. Αυτή η διαφορά που κάνει τη διαφορά είναι σημαντική μέσα στον τομέα της δυσκολίας. Άρα αυτό γίνεται ουσιαστικά με το ανάδελτα, το δέλτα ανάποδο, δηλαδή για τις πιο βαριές δυσκολίες. Αν καταφέρνετε και ξεπερνάτε δυσκολίες οι οποίες έχουν μέσα μη αναστρέψιμα στοιχεία, τότε είστε όντως σε άλλο επίπεδο. Αν έχουν αναστρέψιμα, τότε θέλει να πει ότι σε κάποια φάση θα το βρείτε μετά από πολλές προσπάθειες. Το εντυπωσιακό λοιπόν είναι αν μπορείτε να το κάνετε με μία προσπάθεια, αλλά ξέρετε, όταν το κάνετε με μία προσπάθεια, δεν λέγεται προσπάθεια, λέγεται πράξη. Σας στεναχώρησα. Το αντίθετο. Τι λες? Το αντίθετο. Θα ήθελες. Όχι, το αντίθετο, δεν με στεναχωρήσατε, το αντίθετο. Χάρη. Α, εντάξει. Ξεπέρασα με τη δυσκολία επικοινωνίας. Άρα, όταν λέμε προσπάθεια, εννοούμε ότι θα προσπαθήσουμε. Όταν σας λέει μη προσπαθείς, κάνε το, είναι κάνω. Άμα το κάνω και είναι μη αναστρέψιμο, τότε δεν ήταν κίνηση, είναι πράξη. Άρα, βλέπετε, ας πούμε, στην Κοινή Διαθήκη είναι γραμμένο οι πράξεις των Αποστόλων. Δεν είναι γραμμένο οι προσπάθειες. Ενώ ο Θεός να φυλά, γιατί άμα είχαν βάλει οι προσπάθειες, η Κοινή Διαθήκη θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Γιατί έκαναν κάμποσες μέχρι να φτάσουν στις πράξεις. Ενώ οι πράξεις είναι αρκετά σύντομο. Οι επιστολές είναι περισσότερες. Άρα θέλει να πει ότι κάνουμε πολλές κινήσεις για να πετύχουμε μία πράξη. Αλλά φανταστείτε τώρα κάποιον που κάνει μόνο πράξεις. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό. Θαύμα. Κάποιον που κάνει μόνο πράξεις λέει τι θαύμα, γιατί ο Ιωάννης λέει ότι δεν το πιστεύω. Αλλά θα έχει πολύ πλάκα, ειδικά με τα θαύματα. Φανταστείτε, δεν λέω τώρα ονόματα για να μην σας ενοχλήσω, αλλά αρχίζει με χ. Και πηγαίνει, ας πούμε, να δει κάποιον και του λέει, είναι τυφλός, δεν μπορεί να δει, και λέει, εντάξει, πρώτη προσπάθεια. Και λες, δεν το έκανε με την πρώτη. Εντάξει, δεν το έκανε με την πρώτη. Να ξαναπροσπαθήσει, παιδί μου. Εντάξει, ξαναπροσπαθεί. Συνήθως αυτοί που είναι μαθητές προσπαθούν τρεις φορές. Αλλά συνήθως είναι μια πρόοδοση. Άρα εδώ λες, θα το κάνει με την πρώτη. Δεν λες, προσπάθησε. Α, έχει ενδιαφέρον γιατί συνήθως λέμε, προσπάθησε. Ενώ θα πρέπει να λέμε, σκέψου. Ή θα πρέπει να λέμε, πίστεψε. Άμα πιστεύεις, σκέφτεσαι. Και τελικά σκέφτεστε το απίστευτο. Και άμα πιστεύεις, δημιουργείς το αδιανόητο. Και το άλλο σου λέει, δεν γίνεται. Και του λες, το έκανα. Μα είναι απίστευτο. Μα αφού το έκανα. Είναι αδιανόητο. Αλλά το έκανα. Πώς το έκανες. Μόλις σας λένε πώς το έκανες, να θυμάστε ότι ήδη το πιστεύω.
δεν λες σε κάποιον κάτι που δεν πιστεύεις πως το έκανες, αφού λες ότι δεν το έκανες. Άρα, είναι πάλι το ίδιο, θυμάστε τα πλαίσια, κλασικά. Άρα, το πρώτο στάδιο, πραγματικότητα, πράξη, όραμα, ουτοπία και αδιανόητο. Όταν ζητάτε σε κάποιον να σας πει κάτι το αδιανόητο, συνήθως δυσκολεύεται. Στην καλύτερη περίπτωση φτάνει στην ουτοπία. Κάτι που είναι πραγματικά αδιανόητο, δυσκολεύεται. Άρα, όταν σας πει κάποιος κάτι το αδιανόητο, επειδή σας το έχει πει, φτάνει στην ουτοπία. Όσο τώρα το έχετε σκεφτεί, το λέει. Και εφόσον σας το λέει, δεν το σκέφτεται. Άρα δεν ήταν πια αδιανόητο. Τώρα δεν είναι η ουτοπία, λέτε αυτό δεν γίνεται. Θα το ακούει ένας τρίτος και σας λέει το έκανα. Τι έκανες. Αυτό που είπε ο άλλος. Πότε. Πέρσι. Όχι. Μετά έρχεται ένας άλλος, ο οποίος ακούει τη συζήτηση και λέει γιατί μιλάτε αυτό το πράγμα, αφού είναι η πραγματικότητα. Α. Άρα τώρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι για να αλλάξουμε την πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε εξωπραγματικές κινήσεις. Γιατί άμα ήταν πραγματικές, τότε θα ήταν συντηρητικότητα. Είστε στο ίδιο πλαίσιο. Ουσιαστικά σας λέω το λεγόμενο out of the box. Άρα για να ξέρεις ότι είσαι σε κουτί, πρέπει να βγεις έξω. Αν είσαι μέσα σε κουτί, το λες σπίτι. Δεν το λες κουτί. Είναι το πρόβλημα του κουτού. Όταν βγαίνετε εκτός πλαισίου, τότε μπορείτε να δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Άρα, κανονικά, όταν έχετε μια δυσκολία, τώρα μιλάμε για πιο προσωπικό επίπεδο, λέτε, ωραία όλα αυτά που άκουσα, πάτε στο σπίτι σας, λέτε, αυτή τη δυσκολία την έχω. Τι κάνω. Το πρώτο πράγμα είναι να σκεφτείτε πώς θα σκεφτόταν κάποιος που δεν την έχει, αλλά την βλέπει. Βλέπετε τη διαφορά. Που δεν την έχει, αλλά την βλέπει. Πρώτα απ' όλα δεν θα είχε κρίση, ούτε πανικό, ούτε άγχος. Βέβαια, εμείς είμαστε τόσο καλοί που είμαστε ικανοί να βλέπουμε ένα έργο και να έχουμε άγχος για τον ήρωα, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι είναι ηθοποιός. Τα καταφέρει. Συγκλαίω κιόλας. Το καλό είναι ότι τώρα μπορεί να σταματήσετε και κάνετε replay. Άρα, όταν το κάνετε αυτό, πρέπει να σκεφτείτε ότι πραγματικά είστε εκτός ορθολογισμού, εφόσον βλέπετε μια ταινία που είναι φτιαγμένη από ηθοποιούς, οι οποίοι την παίζουν και δεν τη ζουν, και εσείς ζείτε αυτό που παίζουν. Να το έχεις. Και είστε να πω γέση κιόλας. Είμαστε την εγκατέλειψη. Ενώ εσύ μπορείς να το πεις, την εγκατέλειψη 15 φορές, γιατί πρέπει να κάνουν ακριβώς το ίδιο. 15 φορές μέχρι να καταφέρει να την εγκαταλείψει σωστά. Γι' αυτό είναι το κερασάκι που το βλέπει το σκηνοθέτη. Λες, δεν εγκαταλείπω μια γυναίκα έτσι. Πώς την εγκαταλείπω. Ξανά, την εγκαταλείπω, τότε κλαίει ένας. Εδώ τι έχει γίνει. Το βιωματικό. Το ίδιο στην όπερα. Εντάξει, είναι ακόμα πιο θεαματικό γιατί βλέπετε ότι εδώ είναι ακόμα πιο στημένο. Και παρόλα αυτά, αν ακούτε Madame Butterfly, δεν τρέπεται. Αυτός ο Αμερικανός. Μορφούλης κιόλας. Όταν μας συνεχίζει τα χαρακτηριστικά, νευριάζεται ακόμα περισσότερο γιατί λέτε. Λοιπόν, γιατί να έχουμε αυτό το πράγμα και να μην το βλέπουμε αλλιώς. Ξέρετε ότι ο σκηνοθέτης όταν βλέπει ένα έργο, δεν βλέπει το έργο. Βλέπει τις πράξεις. Και είναι πολύ ενοχλητικό. Διότι καταλαβαίνει ότι εδώ το διόρθωσαν, εδώ στο μοντάζ δεν πήγε καλά, έχει μια αλλαγή εικόνα. Και του λες, σ' αρέσει. Στο μοντάζ όμως, εσύ βέβαια δεν έχετε ιδέα γιατί τι μιλάει για το μοντάζ εκείνη τη στιγμή. Θεωρείτε ότι είναι μια πολύ ωραία κίνηση, ενώ αυτός βλέπει τις πράξεις. Όταν βλέπουμε λοιπόν εξωτερικά το πρόβλημά μας, είναι η πρώτη κίνηση για την επίλυση. Άρα, το πρόβλημα έχει τη λύση ενσωματωμένη μέσα στην εκφώνησή του. Ένα πολύ απλό λόγο είναι ότι άμα δεν είχε τη λύση μέσα στην εκφώνηση, δεν θα ήταν πρόβλημα. Γιατί άμα δεν την έχει και δεν υπάρχει λύση, τότε θα πει ότι είναι μη επιλύσιμο. Άμα είναι μη επιλύσιμο, δεν είναι πια πρόβλημα. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Άρα, λοιπόν, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
είναι όπως όταν τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες. Τους δίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα στο σπίτι τους, χαλαρά κτλ. Το βλέπουν, το βρίσκουν αστείο. Το βάζει σε πλαίσιο που αγχώνονται κτλ. Και λέει δεν μπόρεσε. Μετά ρωτάει ο καθηγητής, τι δεν μπόρεσε, αυτό και αυτό και αυτό, αφού το κάναμε. Α, το κάναμε. Ναι, δεν το κάναμε. Τώρα τι κάνουμε, το ξανακάνουμε. Δεν μπορεί να το ξανακάνει αφού δεν το έκανε δύο φορές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το πρόβλημα που έχουμε ως δυσκολία είναι στο μυαλό μας. Το πρώτο. Άρα πρέπει να θυμάστε ότι τα κατεχόμενα τα πρώτα είναι του μυαλού. Όταν θεωρείτε ότι δεν γίνεται, είναι ότι εσείς αποφασίσατε ότι ο εγκέφαλός σας δεν μπορεί να το κάνει. Ενώ είναι λάθος στρατηγικό, διότι ο εγκέφαλός μας είναι πολύ συχνά πιο έξυπνος από ό,τι πιστεύουμε. Πιστεύουμε. Αν έχουμε. Έχουμε. Όσον έχουμε, το χρησιμοποιούμε. Άρα, η πρώτη δυσκολία είναι αν υπάρχει δυσκολία μπροστά στη δυσκολία. Αυτή η πρώτη που υπάρχει μπροστά στη δυσκολία είναι αυτή που είμαστε εμείς χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι την παράγουμε. Δηλαδή, με το βλέμμα μας, όταν εντοπίζουμε τη δυσκολία, νομίζουμε ότι η δυσκολία είναι το αντικειμενικό, ενώ είναι υποκειμενική, διότι αυτός που εξετάζει τη δυσκολία, δυσκολεύεται. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Οι περισσότεροι από εμάς ξέρουν ότι δεν είναι όμορφοι. Ενώ οι περισσότεροι από εμάς θεωρούν ότι είναι έξυπνοι. Άρα, πώς εξηγείται, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν βάζετε έναν έξυπνο και σχετικά έξυπνο, μπορεί να είστε ένα καθρέφτη, βλέπει ότι είναι μάπα. Όχι ο καθρέφτης. Γιατί βλέπει ότι δεν είναι αυτό που θεωρεί ότι είναι ωραίο και όμορφο. Όταν όμως πρέπει να αξιολογήσει αυτό που αξιολογεί και το αξιολογεί αυτός. Καλά τα πάει. Άρα είναι έξυπνος. Είναι πολύ δύσκολο για έναν κουτό να καταλάβει ότι είναι κουτός. Διότι αυτός που εξετάζει αν είναι κουτός, είναι κουτός. Άρα έχουμε το πρόβλημα της αυτοαξιολόγησης. Όταν εξετάζουμε την ομορφιά μας, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο αν ήμασταν τυφλοί. Εδώ είναι το άλλο. Λέμε λοιπόν ότι ο έρωτας τυφλώνει, αλλά ξέρετε πόσο τυφλώνει η έλλειψη νοημοσύνης. Και βέβαια μερικές φορές βοηθάει τον έρωτα. Γιατί άμα ξέρετε, ποτέ δεν είχατε πάει με αυτό το άτομο. Αλλά δεν ξέρετε. Που σημαίνει ότι οφείλεται σε αυτό το τομέα. Εγώ νομίζω, ξέρετε, όταν το αγκυριουδάκι τραβάει το τόξο και σας και μας τρυπάει την καρδιά, δεν τρυπάει την καρδιά, είναι λάθος, είναι λάθος. Τρυπάει το μυαλό. Και σου λέει τώρα θα την βλέπεις. Είδες. Βλέπετε λοιπόν όσοι νευριάζουν αντίον της βλακείας, να μην νευριάζουν τόσο πολύ γιατί σίγουρα θα υπήρχαν λιγότερα ζευγάρια. Εντάξει, το πάτε στραβά, ούτε προσωπικά δεν σας ξέρω. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε. Σημασία έχει συμβατότητα. Αν κουμπώνουμε ο ένας με τον άλλον. Αν θα μου πείτε, είναι η φράση του Γκόρκη, λέει δύο δυστυχισμένοι μπορεί να είναι ευτυχισμένοι. Άρα να ξέρετε ότι δύο ηλίθιοι μπορεί να είναι χαζοχαρούμενοι, αλλά επειδή δεν ξέρω για το χαζό, είναι χαρούμενοι. Άρα όταν τους βλέπετε, λέτε, Θεέ μου, πώς είναι έτσι, πώς σου λένε, εμείς, τέλεια τα πράγματα. Εσύ που είσαι έξυπνος, έχεις μόνο προβλήματα, λες, Θεέ μου. Και το πρόβλημά σου είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα. Γιατί άμα ήταν όλοι στο ίδιο επίπεδο, θα έλεγε, εντάξει, παιδί μου, δεν σώζει την κατάσταση. Άρα το παίρνω απόφαση, τα έχω κι εγώ. Όταν τους βλέπεις τους άλλους, τι κάνατε χθες, είχαμε παραλία, τρώγαμε πασατέμου. Πόση ώρα, δυο-τρεις ώρες. Λες, καλά, τι μήκος έχει αυτή η παραλία. Είναι μικρή, είναι γύρω στα 500 μέτρα και κάνουμε πηγενέλα. Λες, πώς συνηθίζεται αυτό. Ναι, έτσι γνωριστήκαμε. Στην παραλία, ξέρετε, όταν έχετε πάσα τέμπο, αν περνάω το χρόνο. Όταν έχεις τη δυνατότητα να περνάει ο χρόνος με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι απλή ότι ουσιαστικά είσαι αθάνατος για το μυαλό σου.
Ενώ βέβαια όταν ξέρεις ότι δεν ισχύει αυτό, είσαι θνητός σου, αλλά λες τι θα κάνω με αυτό το χρόνο. Ενώ σου λέω, σιγά σιγά. Μου αρέσει πάρα πολύ οι άνθρωποι που θαυμάζουν τους ανθρώπους που ζουν πάνω από 100 χρόνια. Μετά όταν τους παίρνω συνέντευξη, λες, αυτόν πέτυχε. Ο Άνιστον έζησε 76, ας πούμε. Ο άλλος σου λέει, ποιο είναι το μυστικό της ζωής. Μετά αρχίζει να σου λέει, εγώ δεν αγχώθηκα ποτέ, δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα, ήμουν πάντα στο χωριό μου. Μετά αγαπάνω για το ίδιο, να έχει φασόλια για να κλάνει όλους τους άλλους. Και λες, παράδεισος, και λες, δεν μου ελπίζω να μην μου συμβεί σε μένα, ελπίζω να πεις οφείσω πιο νωρίς, γιατί θα πεθάνω από τίποτα. Άρα, προσπαθώ λοιπόν να σας πω το εξής. Είναι ότι κατά πόσο γεμίζουμε τη ζωή μας. Εντάξει, μερικές φορές είμαστε χαρούμενοι για αυτό που έγινε την ημέρα. Έρχεται λοιπόν το λες στον άλλο και του λες, για κανένας της σου δεν κάνατε τίποτα. Δεν σου άμα το ξέχασε, όντως δεν κάναμε κάτι, δεν κάναμε. Γιατί ήμουν χαρούμενος, επειδή δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή μιλάμε. Άρα, το γέμισμα και το άδειασμα της ζωής, άμα δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, και βέβαια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εκτός από το γεγονός ότι δεν είναι πια ζωή. Συγγνώμη που ξέχασα να ζω. Ούψ, δεν το πρόσεξα. Άρα, να θυμάστε ότι αυτοί που θέλουν μόνο ευκολίες, πεθαίνουν πριν ζήσουν. Είναι κρίμα. Θα μου πεις, ζούμε για να πεθάνουμε και τελικά πεθαίνουμε χωρίς να ζήσουμε. Άρα, άμα θέλετε πραγματικά να ζήσετε, πρέπει να αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Το γεγονός ότι μετακινήθηκες ή να μου πεις σιγά σιγά διπλωματικά ότι πρέπει να σταματήσω, γιατί κάποιος που ήταν καθισμένος να είναι όρθιος ξαφνικά και να έχει μπει στο εκτρικό μου ποδίο με έναν τόσο ξεκάθαρο τρόπο, γιατί πήγε δίπλα στο I do and I understand. Άρα κατάλαβα αμέσως ότι πρέπει να διαβάσω και πιο πάνω του τύπου I remember. Άρα θυμάμαι ότι είχαμε πει μια μισή ώρα και μάλλον κοντεύουμε σε αυτό. Αλλά τελικά όσοι πίστευαν ότι αυτή η διάλυση θα ήταν δύσκολη, βλέπετε ότι το ξεπεράσαμε. Όσοι πιστεύουν ότι θα είναι δύσκολο να ξανακατεβούν τους τρεις ορόφους, θα το ξεπεράσετε και αυτό, εκτός να σας βοηθήσουν και η κοπελίτσα να σας πει γίνεται, γίνεται, το έχω κάνει. Γι' αυτό είναι έτσι. Πόσους μήνες δεν λειτουργεί το ασανσέρ, δεν είσαι έτσι. Γιατί είναι μερικές που πληρώνουν για να είναι έτσι, ενώ αρχεί να μην έχει ασανσέρ. Άρα, τελειώνω λοιπόν για να δω το χαμόγελο στα χείλη ανάμεσα στα μουσια. Αυτό που είπαμε, συνοπτικά. Η δυσκολία δεν είναι δυσκολία. Η δυσκολία, αν είναι αξιοποιημένη, παράγει έργο. Η παραγωγή του έργου είναι δημιουργική. Αν είναι δημιουργική, γεμίζω τη ζωή μου. Αν γεμίζω τη ζωή μου, μπορώ να πεθάνω ευχαριστημένος. Άρα και εγώ αυτό που θέλω να σας πω, δεν είναι μια ευχή, γιατί ευχές υπάρχουν και άλλες, είναι σε κάποια φάση θα πεθάνω, το ξέρετε. Δηλαδή, καλά δεν είναι σίγουρο, θα δούμε. Όταν όμως θα είστε λίγο πριν, να πείτε τι τα χαμάτε αυτή η ζωή. Εντάξει, δηλαδή άξιζε. Άμα πείτε, βαρέθηκα. Δεν είχα να αντιμετωπίσω τίποτα και τελικά τι έκανα. Αυτό είναι κρίμα. Άρα σας το λέω τώρα γιατί προλαβαίνετε. Το γέμισμα της ζωής γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Να βοηθάτε τους άλλους. Όταν βοηθάμε τους άλλους, και όταν τους αγαπάμε βέβαια, και τους υπερστηρίζουμε και όχι μόνο τους υποστηρίζουμε, τότε η ζωή ανοίγει στην ανθρωπότητα και επειδή ανοίγει στην ανθρωπότητα, άξιζε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.